Μαζί μας ο πρόεδρος του Χάντμπολ της Ανόρθωσης, ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, ακόμα ένας τίτλος για την ομάδα σας. Πώς νιώθετε μετά αυτό όλο το πανηγύρι? Εντάξει, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για τον περήφανο κόσμο της ομάδας μας. Έδωσε φρονερά το παρόν του. Περήφανος πραγματικά ακόμα μια φορά που είμαι σε αυτό το σωματείο. Ακόμα περισσότερο περήφανος που υπηρετώ σε αυτό το σωματείο. Και πραγματικά τους χαρίσαμε το τρίπολ που η Ανόρθωση αυτά της αξίζει και είναι καταδικασμένη παντού να πρωταγωνιστεί και να έχει αυτές τις επιτυχίες. Η Ανόρθωση είχε συνεχόμενες τίτλους και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού δεν είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει με τον κόσμο. Φέρατε το παιχνίδι στη Λάρνακα έτσι ώστε να δούμε αυτή την ατμόσφαιρα. Πώς νιώθατε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με αυτόν τον υπέροχο κόσμο? Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια το τι νιώθαμε με αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Τα παιδιά πραγματικά τους αξίζαν και αυτά τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά τα οποία έχουν αποχωρήσει σε πήγα σε μεγαλύτερες ομάδες του εξωτερικού. Με τις επιτυχίες που κάναμε στην Ευρώπη, αυτό το χειροκρότημα τους άξιζε πραγματικά. Ο κόσμος ζήτησε πρωτάθλημα, το κύπελλο, αλλά ζήσαν και ευρωπαϊκό. Είναι αυτό που έχει μείνει για την ομάδα για την επόμενη χρονιά? Σίγουρα, εντάξει, είναι ένας πόνος ο οποίος ήταν από την πρώτη χρονιά που πήγαμε μέσα στις Ευρώπες και αποκλειστήκαμε. Ήταν ένας βάρος ο οποίος δεν έπρεπε να μας βγάλει έξω τους τέσσερις της Ευρώπης. Όμως εντάξει, και η φετινή μας πορεία πήγαμε στους 16, πέσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όμως του χρόνου πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα θα δυναμώσει περισσότερο και έχει ακόμα πολλά να δώσει στον κόσμο της Ανόρθωσης. Από ό,τι ακούσαμε, το Σγλέντι θα συνεχίσει το σωματείο να πανηγυρίσουν οι παίχτες μαζί με τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Κανονίσαν ήδη οι οργανωμένοι μας μαζί με τα παιδιά του σωματείου εκεί για να ευχαριστήσουν και εμείς να τους ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστώ και θα αφήσω να πανηγυρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.